Με την ψήφιση του νομοσχεδίου για του γάμου ομόφυλων ζευγαριών, άνοιξε η διαδικασία και στην Κρήτη να πραγματοποιηθούν οι πρώτε τελετέ σε δημαρχία του νησιού. Ήδη έχουν υποβληθεί στο Δήμο Ηρακλείου δύο ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα αφορούσε δύο ουαλέ. Και το δεύτερο ερώτημα αφορούσε δύο Έλληνε που ζουν και δραστηριοποιούνται στη Γερμανία. Στο Δήμο Ηρακλείου ήδη έχει εκδοθεί η πρώτη άδεια γάμου μεταξύ γυναικών δημοτών, με το γάμο ωστόσο να έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί σε Δήμο τη Αθήνα. Πριν από μερικέ μέρε, υπέγραψα την πρώτη άδεια Γάμου ομόφιλου ζευγαριού. Πρόκειται για συνδημότε μα οι οποίοι ζήτησαν την άδεια προκειμένου να τελέσουν το γάμο του. Επέλεξαν βέβαια κάποιο Δήμο στην Αθήνα για την διάρρηση του γάμου. Μετά την ψήφιση εννοείται του σχετικού νομοσχεδίου, σαν υπηρεσία είμαστε κι εμεί υποχρεωμένοι να τηρήσουμε τι διαδικασίε. Για την τέλεση των πολιτικών γάμων ομοφύλων ζευγαριών. Οι κλήσει στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου Ηρακλείου από ομόφυλα ζευγάρια, εντό και εκτό Ελλάδα, είναι πλέον αρκετέ. Με ενδιαφερόμενου και ενδιαφερόμενε να αναζητούν τι πληροφορίε που χρειάζονται για να τελέσουν το μυστήριο του γάμου του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο. Η υπηρεσία μα με τη σειρά τη εξήγησε ε, χωρίς διακρίσεις τη διαδικασία που απαιτείται από το Δήμο Ιρακλείο ώστε να τελεστούν οι ομόφυλοι γάμοι. Είμαστε εδώ να εφαρμόσουμε τον νόμο σε όσα ορίζει, άσχετα αν συμφωνούμε ή αν διαφωνούμε, είναι νόμος του κράτους πλέον και οφείλουμε σαν διοικητική αρχή να εφαρμόσουμε τον νόμο. Κλήσει για πληροφορίε σχετικά με του γάμου ομόφυλων ζευγαριών δέχεται το τελευταίο διάστημα και το αντίστοιχο τμήμα του Δήμου Χερσονήσου, στο οποίο όπω όλα δείχνουν μπορεί να μην έχει οριστεί πλήθο για συγκεκριμένε ημερομηνίε, ωστόσο το ενδιαφέρον αποτυπώνεται και μάλιστα είναι ζωηρότερο όσο πλησιάζει η τουριστική περίοδο. Είναι ένα νέο προϊόν τουριστικό και υπάρχει μια στενή συνεργασία με τα τουριστικά γραφεία, γιατί προφανώ επιλέγουν τον τόπο μα ενώ βρίσκονται σε διακοπέ, και λόγω του ότι και η διαδικασία είναι πιο απλή σε σχέση με άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Τι πληροφορίε που έχουμε και από το γεγονό ότι κάποιοι ενδιαφέρονται και μα παίρνουν τηλέφωνο. πράγματι υπάρχει αυτό το γεγονό. Δεν ξέρουμε όμω. Το, το ποσοστό του, κατά πόσο είναι μικρό ή μεγάλο. Αν θέλετε την άποψή μου, είναι μικρό, δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις αν θα χρησιμοποιηθεί ε, παράλληλα με τις διακοπές τους στην Κρήτη. Καταλαβαίνω ότι συνδυάζεται η τέλεση του γάμου με, τη, με τις θερινές διακοπές, γιατί είδε τα, τα ερωτήματα που έχουν υποβληθεί, Αφορούν την περίοδο του καλοκαιριού. Πάντω, τόσο στο Δήμο Ηρακλή όσο και Χερσονήσου και σε άλλου τουριστικού Δήμου τη Κρήτη και όλη τη χώρα, οι γάμοι των ομόφυλων ζευγαριών, από πολλού εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν τμήμα ενό ρεύματο, το οποίο θα ενισχυθεί και πάντω θα έχει άμεση σύνδεση με τι διακοπέ ατόμων που ταυτόχρονα θα θέλουν να κάνουν στη χώρα μα και το γάμο του. Έχουμε ήδη ένα αίτημα το Σεπτέμβριο από δύο Εγγλέζου άντρε και συνεχώς υπάρχει ενδιαφέρον και ζητούνται πληροφορίες από τα τουριστικά γραφεία.